Καλημέρα κύριε Κοκοτσάκη. Καλημέρα κύριε Σαχίνη, να είστε καλά. Εσείς να είστε καλά, γιατί η επιμονή έστω και 16 μήνες μετά έφερε το κοντέινερ, το έφερε καταρχάς το κοντέινερ από το καλοχώριστο κουλούρι. Ο πελαργός. Τι εννοεί το πελαργός? Να πω και κάτι, μια και είπατε ξεκινήσατε με τις... με το φάτσο βιβλίο που είπατε. Από σήμερα μου έρχονται και εμένα μηνύματα ότι τυχόν απαντήσεις που έχω κάνει σε ορισμένους φίλους που γράφουν και χρειάζεται να απαντήσω σε κάποια πράγματα, τους κατεβαίνει από το ΟΣΠΑ. ΟΣΠΑΜ, μάλιστα. Δηλαδή, εάν κάποιος, αν σε κάποιον μπω στο βιβλίο του, αυτό το φάτσο βιβλίο, και του διευκρινίσω ορισμένα πράγματα από αυτά που γράφει, ιδιαίτερα τελευταίες μέρες για το συγκεκριμένο κοντέινερ, του διαγράφουν αμέσως την ανάρτησή μου. Ωραία. Εντάξει. Πάμε καλά. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε, διότι αμέσως με το που έδωσε την εντολή ο ανακριτής, μετά από κάποια ώρα άρχισαν οι γνωστοί άγνωστοι πάλι να λένε σιγά τα ΟΑ και είναι μέσα στη δικογραφία το κοντέινερ. Εδώ προκύπτει ότι μέσα στη δικογραφία είναι πολλά πράγματα τα οποία δεν έχουν ερευνηθεί καν όμως. Ναι. Θα προσπαθήσω να εξηγήσω στους ακροατές σας, οι οποίοι και ευαίσθητοι είναι και παρακολουθούν με πολύ μεγάλη προσοχή, και έχω υποχρέωση να το κάνω τουλάχιστον σε αυτούς. Αλλά δεν θα αποφύγω και την ερώτησή σας περί γνωστών αγνώστων, που δεν είναι, είναι μεν γνωστοί αλλά δεν είναι άγνωστοι. Το συγκεκριμένο κοντέινερ, εσείς που έχετε ασχοληθεί ιδιαίτερα και το μέσο σας και το κανάλι σας με την υπόθεση, όχι περιστασιακά αλλά πολύ λεπτομεριακά, θα θυμάστε ότι η ερευνητική μου ομάδα, οι συνεργάτες μου και εγώ, το έχουμε χαρακτηρίσει ως ένα πολύ σημαντικό πιστήριο, και το οποίο μυστηριωδώς εξαφανίστηκε από, τουλάχιστον από όσους έχουν τη δυνατότητα ή έπρεπε να έχουν να το ελέγξουν για να πιστοποιήσουν ορισμένα πράγματα πάνω σε αυτό. Το συγκεκριμένο κοντέινερ είναι αυτό ή ήταν αυτό, το οποίο ήταν στην πλατφόρμα ή στο βαγόνι κατά την γλώσσα των σιδηροδρομικών, νούμερο 4, είναι για όσους παρακολουθούν τη δουλειά μας, ότι στην πλατφόρμα αυτή υποψιαζόμαστε και έχουμε δείξει την τελευταία μας δουλειά το σημείο στο οποίο πιθανότατα ήταν τοποθετημένα παράνομα τα έφλεκτα υλικά. Το πρώτο φωτογραφικό υλικό που έχουμε στην κατοχή μας από τις πρώτες στιγμές μετά το δυστύχημα δείχνει ότι το συγκεκριμένο κοντέινερ έχει, πέραν των εμφανών χαρακτηριστικών και συνεπειών της εκρήξεως, έχει και μια περίεργη συμπεριφορά. Δηλαδή, είναι το μοναδικό που πήγε πίσω, ενώ τα άλλα πήγαν μπροστά. Έχει μετακινηθεί προς τα πίσω 4 μέτρα. Το χαρακτηρίσαμε λοιπόν εμείς ως αυτόπτη μάρτυρα, δίνοντάς του ψυχή ανθρώπινη, με την έννοια ότι θα ήθελε πάρα πολύ το ίδιο να μιλήσει. Και πάνω του έφερε όλες τις αποδείξεις που χρειαζόμαστε. Για να μην κουράζω τον κόσμο, πάνω του, όποιος ανατρέξει στα πολύ έτσι κι αλλιώς λίγα στοιχεία που υπάρχουν στο ελληνικό διαδίκτυο, αλλά εμείς τα έχουμε αλλιεύσει από το διαδίκτυο ή από τα μέσα του εξωτερικού, έχει ένα κομμάτι ενός αντικειμένου που προσομοιάζει πάρα πολύ με αυτά που εμείς ψάχνουμε. Επίσης έχει εθαλώσεις, έχει εσωτερική διόγκωση που σημαίνει άσκηση εσωτερικής πιέσεως, η οποία δεν μπορούσε να εκτονωθεί διαφορετικά και εκτονώθηκε από μέσα προς τα έξω, που σημαίνει αέρια στο εσωτερικό του. Και κατά μία έννοια το εμπόρευμα, το οποίο ήταν μέσα, τις πρώτες στιγμές θα είχε ως οργανική ύλη, αφού ήταν ζωοτροφή, θα είχε εμποντιστεί και θα είχε απορροφήσει όλα τα είδη του καυσαερίου, δηλαδή ό,τι μπορούσε να απορροφήσει. Άρα πάρα πολύ εύκολα στα εργαστήρια θα μπορούσε να μας δώσει το τι υλικό ήταν αυτό που μπήκε στο εσωτερικό του και το φούσκωσε. Τι αέρια ήταν αυτά δηλαδή. Αν ήταν μηχανική ή αν ήταν από αέριο. Δυστυχώς όμως, στις 6 του μήνα, αυτό σύμφωνα με, τα είπατε να μην τα ξαναλέω, σύμφωνα 6 με Μαρτίου του 23, όχι τώρα, σε 6 Μαρτίου του 23. Ένα μισή χρόνο πίσω. Μάλιστα. Είναι το τελευταίο που φτάνει στους χώρους του ΟΣΕ, ανενόχλητο βέβαια, όπως και τα υπόλοιπα, χωρίς κανείς να τα ελέγξει. Θα πω και πώς έφτασε βέβαια, που δεν προκύπτει, αλλά εμείς αφού δουλεύουμε θα πρέπει να το βρούμε. Έφτασε στη Θεσσαλονίκη. Αυτό προκύπτει από τα έγγραφα ότι έφτασε στη Θεσσαλονίκη. Από εκεί και πέρα χάνεται. Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι υπήρξε τελωνιακός έλεγχος. Αυτός ο γνωστός αλλά όχι άγνωστος που έτρεξε αμέσως κατά εκπληκτικό τρόπο και ταχύτητα, προβληματίζομαι ώρες ώρες, αν πραγματικά δεν καταλαβαίνω, τα συμφέροντα δεν καταλαβαίνω, ποια είναι. Να μην πω τέλος και μπλέξω κιόλας. Άλλος είναι ο τελωνιακός έλεγχος και άλλος είναι ο έλεγχος των πραγματογνωμόνων.
ο πραγματογνώμονας ελέγχει, προσπαθεί να δει τι ακριβώς συνέβη. Σε ένα κορυφαίο γεγονός που δεν ερευνούμε ένα τροχαίο απλό. Ερευνούμε ένα τροχαίο που είχε συνέπεια το θάνατο 57 ανθρώπων, εκ των οποίων 30 έγιναν κάρβουνο. Οι συνέπειες της φωτιάς προανακριτικά δεν εξετάστηκαν σχεδόν καθόλου μέχρι ένα χρόνο. Δηλαδή, ακόμα και τώρα επίσημα στη δικογραφία δεν θα δει κανείς ότι ψάχνουμε για τη φωτιά, μόνο εμείς την ψάχνουμε. Επίσημα δεν ψάχνει κανείς. Γιατί δεν έχει βεβαιωθεί ακόμα επίσημα ότι ναι, μεν υπάρχει φωτιά, ναι, σαν να μην υπήρξε δηλαδή. Αυτό που σας ξενίζει, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Διότι αν ερευνούσαμε τη φωτιά, αυτό το κοντέινερ θα έφευγε ποτέ από το χώρο. Μάλιστα. Άρα, έτσι λοιπόν αυτό αγνοούμενο, αγνοούμενο. Μισό λεπτό. Αγνοούμενο, κύριε Κοκοτσάκη, γιατί κάποιοι τους αρέσει να παίζουν με τις λέξεις να κρυφτούν από πίσω. Εννοούμε ότι άπαξ και έφυγε από τον τόπο του δυστυχήματος και έφτασε στη Θεσσαλονίκη και εξαφανίστηκε. Αυτό εννοούμε. Είπαμε αγνοούμενο, αλλά δεν είπαμε άφαντο. Μάλιστα. Διότι εμείς είχαμε από την πρώτη στιγμή την πληροφορία το που βρίσκεται. Όμως εμείς δεν είμαστε detectives. Ερευνητές είμαστε για την περίπτωση φωτιάς. Είχαμε και τη φωτογραφία του, είχαμε και το μέσο με το οποίο μεταφέρθηκε. Και όπως έχω πει πολλές φορές, η δουλειά μου είναι να συνεργάζομαι με τις ανακριτικές αρχές. Όλο αυτό λοιπόν που έγινε, έγινε συντεταγμένα και με πολύ μεγάλη προσοχή και ευαισθησία. Δεν έπρεπε όμως να περάσουν 15 μήνες. Διότι τώρα πλέον μόνο μηχανικές συνέπειες μπορούμε να ερευνήσουμε και όχι ουσιαστικά οργανικές με την έννοια ότι να βρούμε το είδος και το μέσο των υλικών παρά μόνο εργαστηριακά με την έννοια της μηχανικής αποτύπωσης. Δηλαδή δεν μπορούμε να βρούμε χημικές ουσίες πάνω σε αυτό, αλλά να συμπεράνουμε χημικές ουσίες. Γι' αυτό έχει μια μεγάλη διαφορά. Όσο για αυτούς τους γνωστούς ή αγνώστους όπως λέτε, θα είναι περισσότερο, η προσευχή μου είναι να είναι περισσότερο προσεκτική και να μας διαβάζουν γιατί και οι λέξεις έχουν ιδιαίτερη. Μάλιστα. Θέλω να μας διευκρινίσετε κάτι. Για τον τελωνιακό έλεγχο λέτε είναι άλλο πράγμα, για τους δικαστικούς πραγματογνώμονες είναι άλλο πράγμα. Και πουθενά δεν προκύπτει ότι έγινε αποσφράγηση ενώπιόν τους τον κοντέινερ. Ημιμόνο υπάρχει ένα νομίζω της αστυνομίας, τίποτε άλλο επί της ουσίας. Και ο κατάλογος των κοντέινερ είναι από την εταιρεία, δεν είναι από τους πραγματογνώμονες. Ναι, βέβαια. Ό,τι ενημέρωση έχουμε είναι από την υπόλογη εταιρεία. Δηλαδή, κοιτάξτε, από τη στιγμή που κάποια τρένα συγκρούονται, αυτός ο οποίος χρησιμοποιεί τα τρένα καθίσταται κατευθείαν ύποπτος για το τροχαίο τουλάχιστον, τα μη τι άλλο. Άρα αυτός ο άνθρωπος, αυτή η εταιρεία, αυτός ο χώρος, αυτός ο φορέας, αφού είναι ύποπτος τέλεσης ενός αδικήματος εκείνη τη στιγμή του τροχαίου, καθίσταται ουσιαστικά έξω από το περιστατικό με την έννοια του να μπορεί να διαχειριστεί οτιδήποτε, μόνο να καλείται να δίνει απαντήσεις στις ανακριτικές αρχές. Εδώ έγινε το εκπληκτικό ότι η Χελένη Τρέιν, ενώ θα είχε κάθε ένομο συμφέρον, κάθε δικαιολογία, όχι ένομο συμφέρον, να απομακρύνει και να εξαφανίσει, κορόιδο είναι. Και εγώ να ήμουν, αφού μπορούσα να τα πάρω, δηλαδή πόσο μεγάλη πρεμούρα να πάρουν την πρώτη μέρα και να μεράσουν τα εμπορεύματα, έχουν ασφαλισμένα τα εμπορεύματα. Τι μεγάλο ζόρι είχαν. Και να σας πω και κάτι, διότι κυκλοφοράει από τον ίδιο τον ιδιώτη. Ο ιδιώτης πιθανότατα, ο ίδιος πήγε και το πήρε. Με το δικό του φορτηγό. Και με το γερανό που ήταν εκεί για τις διασώσεις. Φορτώθηκε στο φορτηγό του. Αυτή είναι η πληροφορία που δεν έχει διαψευστεί. Άλλωστε ο κύριος Κωνσταντινής το είπε χθες σε μεγάλο τηλεοπτικό μέσο. Άρα το κάνει ακόμα χειρότερο αυτό. Ο καθένας που είχε το εμπόρευμά του πήγαινε και το έπαιρνε. Δεν βάλεγε, ρε αδερφέ. Η φιλοτιμία αυτού του ανθρώπου να το διατηρήσει γιατί κάτι δεν του πήγαινε καλά, το έσωσε. Αλλιώς κανείς δεν του είχε δώσει κανένα οδηγία να το και έτσι διατηρήσει. Βρέθηκε, λέτε, στο καλοχώρι. Θέλω να μου διευκρινίσετε και μερικά ακόμη ζητήματα, γιατί έχει ενδιαφέρον σήμερα. Ακούστε εδώ. Αφήστε τα τεχνικά και τα χημικά. Πώς στην έκθεση της αστυνομίας αναφέρεται ότι τα κοντέινερ αναχώρησαν από τα Τέμπη, αφού επιθεωρήθηκαν από δικαστικούς πραγματογνώμονες, όταν οι δικαστικοί πραγματογνώμονες πουθενά δεν το λένε αυτό στη δική τους έκθεση? Πιθανότατα θα το θεώρησαν αυτονόητο, αλλά δεν έγινε όμως. Μα τι λέτε, αυτονόητο? Πιθανόν. Θεωρείται αυτονόητο ούτως ή άλλως, ότι τίποτα δεν μπορεί να φύγει από την ώρα που έχουν οριστεί πραγματογνώμονες, δικαστικοί κιόλας. Ασφαλίζουν οι ίδιοι στα καθήκοντά τους υποχρεώσεις στην περιοχή και δεν επιτρέπουν χωρίς την έγκρισή τους. Εδώ λοιπόν είναι ιδιαίτερο το ενδιαφέρον και φαντάζομαι ότι ο κύριος ανακριτής που το ερευνά πλέον θα ερευνήσει και αυτή την πιθανότητα.
διότι πλέον αυτό θα εξεταστεί από εμάς, από άλλους δικαστικούς πραγματογνώμονες προφανώς, αλλά και οι συνέπειες αυτής της για άλλη μια φορά και για μια άλλη διαπίστωση πολύ μεγάλης προχειρότητας στην όλη διαχείριση των περιστατικών θα πρέπει να ερευνηθεί και να καταλογιστούν επιτέλους ευθύνες, διότι διαχειριζόμαστε το θάνατο 57 ανθρώπων και όχι ένα απλό περιστατικό. Προκύπτει από πουθενά ποιος έδωσε την εντολή ή την άδεια στην εταιρεία που εμπλέκεται στο τροχαίο, τουλάχιστον όπως είπατε, να απομακρύνει τα κοντέινερ και κατ' επέκταση τα αποδεικτικά στοιχεία από τον τόπο του συμβάντος? Όχι. Δεν προκύπτει από τη δικογραφία, αλλά κοιτάξτε, δεν είναι τόσο εύκολο να πάει κάποιος να πάρει πράγματα από το χώρο αυτό, αν δεν έχει την άνοχη κάποιου άλλου. Μάλιστα. Άλλο ερώτημα. Από τις εκθέσεις και το φωτογραφικό υλικό προκύπτουν λεπτομέρειες πού και πώς αποσφραγίστηκε το εξαφανισμένο κοντέινερ και το πώς βρέθηκε σε εγκαταστάσει του ιδιώτη? Κοιτάξτε, εμείς στη δικογραφία αυτή που έχουμε τουλάχιστον δεν προκύπτει κάτι τέτοιο. Αυτό από το φωτογραφικό υλικό όμως προκύπτει με σαφήνεια ότι αυτό το συγκεκριμένο κοντέινερ δεν θα μπορούσε εύκολα να ανοίξει, διότι έχει τόση μεγάλη ζημιά πάθη που πρέπει να ανοίξει με ειδικό τρόπο. Με τροχούς, με οξυγόνα και με διάφορους άλλους. Επίσης, στο φωτογραφικό υλικό δεν προκύπτει ύπαρξη σφραγίδων. Είτε καταστράφηκαν, είτε δεν υπήρχαν. Στις εκθέσεις βλέπουμε ότι αποσφραγίστηκε, λέει, και αφαιρέθηκαν οι σφραγίδες. Ναι, μόνο που η διαδικασία αυτή δεν φαίνεται. Ούτε κινηματογραφήθηκε, ούτε φαίνεται. Επίσης, πώς μπόρεσαν και έδωσαν και επέτρεψαν να διατεθούν αυτό το υποτιθέμενο ή δεν ξέρω πραγματικό εμπόρευμα ζωοτροφές στο εμπόριο? Αυτό πιθανότατα ήταν μολυσμένο. Να ήταν μολυσμένο από τις συνέπειες της έκρηξης και της καύσης. Να πείτε δεν το ξέρανε. Ναι, εν πάση περιπτώσει όμως δεν μπορείς να διαθέτεις αυτό που συμμετείχε σε μια τέτοια πυρκαγιά, σε ένα τέτοιο κολοσσιαίο γεγονός, με τέτοια κλίμακα, να το διαθέτεις στους ιδιοκτήτες για να το δώσουν στο εμπόριο. Μάλιστα. Τώρα, αυτά με αυτά. Και είπατε τι περιμένετε να προκύψει από το συγκεκριμένο κοντέινερ. Με πιθανολόγηση και όχι με βεβαιότητα, διότι έχουν περάσει και 16 μήνες. Από τη δικογραφία, κύριε Κοκοτσάκη, προκύπτει ότι το οπτικό υλικό από τους σταθμούς για την κίνηση εμπορικής ζητήθηκε τελικά πολύ πιο καθυστερημένα από ό,τι φαντάζονταν όλοι, μόλις τον Ιούλιο του 23, δηλαδή Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, 4 μήνες μετά. Κύριε Σαχίνη, έχω ένα προνόμιο, αλλά την ίδια ώρα είναι και βάσανο δικό μου. Υπηρέτησα 30 τόσα χρόνια στην έρευνα και έτσι κρίνω εξιδίων πώς θα ήταν το σωστό. Και γι' αυτό είμαι και ιδιαίτερα αυστηρός, αλλά μέσα μου προσπαθώ να βρω και δικαιολογίες. Είπα προηγουμένως ότι πιθανότατα δεν τους πέρασε ποτέ, δεν ξέρω για ποιο λόγο, ότι θα έπρεπε να διερευνήσουν και το κομμάτι που αναφέρεται στην έκρηξη στην πυρκαγιά. Γι' αυτό προσπαθώ να βρω δικαιολογία. Γιατί έπρεπε να πάνε μέσα Ιουλίου για να αναζητήσουν την κίνηση της εμπορικής, πιθανόν για να βρούνε ίσως τυχόν κακή φόρτωση παράνομου υλικού. Δυστυχώς είχαν παραπλανηθεί μέσα σε 15-21 μήνα άποψη των δικαστικών πραγματογνωμόνων ότι γι' αυτό το περιστατικό έφταιγε το έλαιο σιλικόνης. Εκεί το αποδίδω. Και έτσι όταν άρχισαν να υποψιάζονται λόγω των δικών μας των φωνών ότι κάτι άλλο μπορεί να συμβεί εναλλακτικά, άρχισαν να αναζητούν τα στοιχεία του οπτικού υλικού που θα έδειχναν αν υπήρχε φορτωμένο κάτι παράνομο. Δυστυχώς αυτό έγινε τον Αύγουστο και εδώ είχαν λογικά και σύμφωνα με τον νόμο σωστά έσβηναν και έγραφαν, κανείς δεν σκέφτηκε να τους αφαιρέσει τους κλειστούς δίσκους. Κάθε 15 μέρες έσβηνε και γραφόταν κάτι άλλο. Είχαν γίνει λοιπόν πολλαπλές. Το πρώτο εργαστήριο είπε δεν μπορώ να αποκαλύψω κάτι. Ναι. Από εκεί και πέρα δεν γνωρίζουμε πλέον αν έχουν πάει σε... Άρα έχουν γίνει στους σκληρούς δίσκους πολλαπλές εγγραφές. Το να ανακτηθούν τα δεδομένα είναι μάλλον ψιλοστάχυρα. Βελόνες. 12 φορές σύμφωνα με 15 μέρες, 6 μήνες, 12 φορές. Μάλιστα. Ωραία πράγματα. Ωραία. Και για πείτε μου και κάτι άλλο. Εσείς ζητήσατε να κληθούν στον ανακριτή και όσοι μάζευαν επίμαχα τμήματα, κομμάτια που είδαμε να φορτώνονται κιόλας, τα δείξατε σε εκπομπή. Τα οποία μάλλον είναι από το άλλο που ξαερώθηκε από την έκρηξη, μάλλον είναι από τη μάνα του φτιαγμένο, το είχατε εξηγήσει, να σπάει σε πολλά μικρά κομμάτια για να μην προκαλεί μεγαλύτερη ζημιά. Κλήθηκαν αυτοί οι άνθρωποι? Κοιτάξτε, είδαμε και αποείδαμε ότι δεν γίνεται κάτι σε αυτό και οι νομικοί μας σύμβουλοι
βρήκαν μια άλλη λύση και πήγαν σε έτερο δικαστικό, ώστε να γίνει, να προσπαθήσει να γίνει μια ξεχωριστή έρευνα για αυτό το θέμα και το αποτέλεσμά της να πάει στο γύρο ανακριτή, ώστε να διευκολυθεί και αυτό τον τρόπο και αυτό τον δρόμο επιλέξαμε να κάνουμε, θα κριθεί κατά πόσον θα έχει αποτέλεσμα. Αυτεπάγγελτα πάντως δεν έχει γίνει κάτι. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Κοκοτσάκη, κάνει μια θεαματική κίνηση ο ανακριτής. Αυτό να το πιστώσουμε, αλλά με 16 μήνες καθυστέρηση. Και λέει ότι είναι κύριο ανακριτικό υλικό το συγκεκριμένο κοντέινερ, αλλά 16 μήνες μετά. Κοιτάξτε, είναι γενναίο αυτό το οποίο κάνει. Ας μου επιτρέψει ο κύριος ανακριτής να το πω, είναι εξαιρετικά γενναίο. Διότι ταυτόχρονα έχει και ένα είδος αυτοκριτικής. Είναι εξαιρετική ενέργεια και εξαιρετική προσπάθεια. Μακάρι να έχουμε και συνέχεια σε πολλά άλλα θέματα. Πάντα πρέπει να μην λέμε μόνο τα αρνητικά, να λέμε και τα θετικά. Εύχομαι και ελπίζω, είναι ένα απαρχή εξελίξεων. Δείχνει ότι κινείται κάτι και στο κομμάτι της δικιάς μας έρευνας. Δυστυχώς, ό,τι ξέρετε, κύριε Σαχίνη, έχουμε αντιμετωπιστεί με πολύ άσχημο τρόπο γενικά και δεν το θεωρώ δικαίωση, δεν με απασχολεί καθόλου άλλωστε αυτό. Με στενοχωρεί μόνο ότι πέρασε τόσο πολύ καιρό για να ερευνήσουμε και ένα κομμάτι και μακάρι να βγαίναμε και ψεύτες. Αλλά δυστυχώς, από ό,τι φαίνεται, δεν θα είναι. Με ρωτάει εδώ ένας φίλος, μήπως λέει κάποιοι δικοί τους εμπειρογνώμονες εισαγωγικά συμβούλευσαν τι πρέπει να κάνουν για να απομακρυνθούν τα επίμαχα από την υπόθεση των Τεμπών. Σας έχει περάσει λέει από το μυαλό, κύριε Κοκοτσάκη? Αφού με ξέρετε, με ρωτάτε να πω πράγματα τα οποία μπορεί να είναι στο μυαλό μου, αλλά δεν θα τα πω ποτέ δημόσια. Άλλος φίλος. Κύριε Κοκοτσάκη, λέει, γιατί οι συγγενείς δεν κάνουν πια μηνύσεις στους υπαλλήλους πυροσβεστικής αστυνομίας, δικαστικούς, υπαλλήλους Hellenic Train και υπαλλήλους εργολάβων που απομάκρυναν από εκεί κοντέινερ υλικά κτλ.? Αυτό δεν θα έπρεπε να είναι το σωστό, να κληθούν όλοι να λογοδοτήσουν? Είναι δυνατόν τη λίστα να τη δίνει η εταιρεία που εμπλέκεται και να γίνεται θέσφατο από αυτούς που θα έπρεπε να τα ερευνήσουν? Όσον αφορά τις μηνύσεις, δεν έχω κάποια συμμετοχή, αλλά θα θυμίσω κάτι στους θεατές σας και σε εσάς. Είχα κάνει άλλωστε και μια σχετική ανάρτηση όταν έγινε, με τον τίτλο ότι χρειάζονται ασυλίας οι πραγματογνώμονες. Μην ξεχνάτε ότι λίγο μετά που έσκασε αυτό το περιστατικό, όταν διορίστηκαν οι πραγματογνώμονες της Επιτροπής Ιεραπετρίτη, η κυβέρνηση εθέσπισε το ακαταδίωκτο για τους δικαστικούς πραγματογνώμονες. Άρα, επειδή το ακούω τακτικά, είναι μάταιο να κάνει κάποιος μηνύσεις σε βάρος πραγματογνωμόνων. Εγώ προσωπικά και δεν συμφωνώ, διότι ο πραγματογνώμονας κρίνεται από το έργο του, εκτός και αν έχει σκοπιμότητα, που αυτή η δόλο δηλαδή που αποδειχθεί ότι έτσι είναι. Όσον αφορά τους άλλους εμπλεκόμενους αστυνομικούς πυροσβέστες, θα έλεγα ότι αν το περιστατικό τελεσφορήσει και τελεσφορήσει θετικά και αποδειχθεί η αλήθεια, εκ των πραγμάτων καθίστανται υπόλογοι, λόγω του ότι η δουλειά τους δεν ήταν μια έκφραση ιδέας, αλλά ήταν κάτι πολύ διαφορετικό. Δεν έκαναν τη δουλειά τους. Άρα μόνο του θα πάει εκεί και ίσως να μην χρειάζεται καν μήνυση. Αυτή είναι η άποψή μου. Εν κατακλείδη, κύριε Κοκοτσάκη, τι θα θέλατε να προσθέσετε? Διότι είναι μια θεαματική εξέλιξη. Το θέμα είναι να πάρει και τη σωστή τροπή, έτσι? Κοιτάξτε, έχουμε ήδη ζητήσει, ξέρετε, το κάνουμε αυτό συνεχώς, σε βαθμό φορτικότητας από τον κύριο ανακριτή. Έχουμε τον τρόπο, είναι ένας εξαιρετικός ανακριτής, με την έννοια ότι μπορούμε εύκολα και άνετα τα καθήκοντά του να μας εδέχεται, και δεν εννοώ την πλευρά ημών, για να μπορέσουμε να κάνουμε τα αιτήματα. Το πόσο τα δέχεται ή όχι, αυτό είναι και διακριτική του ευχέρεια. Αυτή τη φορά όμως φεύγουμε από το συγκεκριμένο κοντέινερ, το οποίο θα μπουν δικαστικοί πραγματογνώμονες, φαντάζομαι, και δικός μας τεχνικός σύμβουλος με ιδιότητα μηχανολόγου μεταλλουργού, γιατί αυτός χρειάζεται πλέον, για να δει και τις μηχανές, για να δει και αυτό που φωνάζουμε τόσο καιρό, ότι δεν έχουν εμπλακεί σε μετοπική σύγκρουση. Αλλά αυτό που μας μένει είναι αυτό που είπατε προηγουμένως. Να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν αυτά που κάνουν, εγκρυπτό και παραπίστω, και πού τα πήγαν. Να πω όμως και κάτι και για αυτούς που αδειμονούν. Το είπαμε σε μια σχετική μας ανακοίνωση, ότι η υπομονή είναι ένας πολύ ακριβός πόρος. Και πολλές φορές η υπομονή έχει και το αποτέλεσμα που κρύβει εκπλήξεις. Εμείς, η ομάδα μου, ευτυχώς δηλαδή που έχω αυτούς εκπληκτικούς ανθρώπους μαζί μου, που
Το μόνο που δεν τους απασχολεί είναι οποιαδήποτε απολαβή. Ο Μανώλης ο Παπαδάκης και ο Νίκος ο Ντούβρας, επικεφαλής αυτής της ομάδας, ναι. Ναι. Δουλεύουν και δουλεύουμε συνεχώς. Και ξέρετε, υπάρχει μια ευαισθησία και ιδιαίτερα των Ελλήνων του εξωτερικού που μας στηρίζουν χωρίς να μας επιβαρύνουν οικονομικά. Και σιγά σιγά αυτό το φαινόμενο, παρότι το εξηγήσαμε εμείς και το δείξαμε εκπληκτικά και μπόρεσαν και έκλεισαν πάρα πολλά στόματα από ό,τι, διαπιστώθηκε ότι κανείς πλέον δεν το αφήσεται. Θα έρθει και φαντάζομαι πολύ σύντομα και άλλη επιβεβαίωση η οποία θα ρίξει περισσότερο φως. Αυτά μόνο μπορώ να πω. Τι εννοείται και άλλη επιβεβαίωση, σε ποιο πεδίο τουλάχιστον? Να μας υποψιάσετε, κύριε Κοκοτσάκη. Το σημαντικότερο πεδίο, είπαμε, πέραν του τροχαίου είναι η συνέπεια αυτού. Η συνέπεια αυτού που αποκάλυψε την ύπαρξη κάποιων εφλέκτων υλικών. Το φαινόμενο εξηγήθηκε πάρα πολύ ωραία στην εκπομπή σας ακόμα περισσότερο και όλοι πλέον κατάλαβαν ότι η πυρόσφαιρα δεν μπορεί να οφείλεται στο έλαιο υλικών. Εμείς μπορεί να κατηγορηθούμε ότι, ξέρετε, επειδή είστε τεχνικοί σύμβουλοι, είστε μία μονομέρεια, είστε διαπλεκόμενοι, συνωμότες και πολλά άλλα, μπορεί κάποιος να μας προσδώσει. Καλά, καλά. Στην Ελλάδα εύκολα τα λέμε, δύσκολα τα αποδεικνύουμε. Αυτό όμως το οποίο, αν μας έρθει και το επιζητούμε εμείς που λέγαμε πολλές φορές ότι καλούμε την επιστημονική κοινότητα να μας κρίνει επιστημονικά, θα μας κρίνει η επιστημονική κοινότητα του εξωτερικού. Αυτό μπορώ να πω. Κατάλαβα. Κύριε Κοκοτσάκη, νομίζω ότι δώσατε πλήρως το περίγραμμα και του τι έχει συμβεί και του τι δεν έχει συμβεί. Ο κόσμος έχει καταλάβει. Από εκεί και πέρα θα κάνω μια έκκληση σε ακροατές. Μην αναδημοσιεύετε τα όσα λέει ο κύριος Κοκοτσάκης, γιατί το κάνετε για να πάρετε likes και όχι για να ακούγεται. Θα σας το κατεβάσω. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κοκοτσάκη. Άστε καλά, κύριε Σαχίδη. Καλημέρα.